Πιάνω λοιπόν πασόκου. Λέω το και το και τα λοιπά. Του λέω: Όποιο ξαναψηφίσει πασόκ ή συμφέρον έχει είναι πολιτικά ανώριμο. Μου λένε τι να ψηφίσουμε τότε. Λέω αριστερά. Και τι μου λένε, Ποια αριστερά. Εκεί με στριμώχνουν. Διότι αν η αριστερά είχε ένα κοινό μέτωπο, δεν λέω να ενωποιηθεί, Δεν μπορεί να συγχωνευτεί το κουκουέ με το ΣΥΡΙΖΑ και με την άκρα αριστερά. Ένα κοινό μέτωπο σωτηρία του ελληνικού λόγου. Θα του έλεγα αυτή. Να, το μέτωπο σωτηρία. Θα πεινάσει εσύ όπω θα πεινάσω κι εγώ. Ενώ όταν μου λένε πε μου πιά αριστερά, τι να του πω τώρα εγώ. Αν του πω κουκούε, δεν μπορώ να του πω Αν του πω ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Αν του πω άκρα αριστερά, θα μου πούνε μα είστε 033. Τι να σα κάνω. Βλέπει λοιπόν πω η άκρα αριστερά έχει ευθύνη, όχι αυτή που λέει ο Σαμαρά, ευθύνη με την έννοια ότι δεν έχει παρουσιάσει ένα πρόγραμμα σωτηρία του ελληνικού λαού. Οπότε εγώ και οποιοδήποτε άλλο, λέω το εγώ για να το γενικεύσω θα μπορούσα να πω, να, εκεί που είναι ένα μέτωπο που παλεύει για τη σωτηρία όλων, όλων μας, και σένα και εμένα και του άλλου. Και τότε μπορούσα να πείσω μερικά νεαρά παιδιά τα οποία από χαζομάρα ψηφίζουν ε, χρυσή αυγή.